Έχει σημασία να δούμε και τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Μιας και ακούσαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι είναι έκθετος ο κύριος Μητσοτάκης επειδή δεν διέψευσε το δημοσίευμα του ντοκουμέντο, το οποίο έκανε λόγο για μεθόδευση της Νέας Δημοκρατίας να δώσει, μάλλον να εξαγοραστούν τα δάνεια του κόμματος από συγκεκριμένο φαντ, προκειμένου μετά να διαγραφούν. Τι απαντάτε σε αυτό, γιατί δεν έχει τοποθετηθεί από αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, μιας και λέει ότι θα πρέπει όλα να είναι στο φως, ότι σέβεται τα θέματα τα οποία θα πρέπει να αφορούν τον ελληνικό λαό και, εν πάση περιπτώσει, είναι υπέρ της διαφάνειας. Δεν πρέπει να τοποθετηθεί από αυτό. Κυρία Ράντου, η μεθόδευση και οι μεθοδεύσεις δεν αφορούν στη Νέα Δημοκρατία. Αφορούν στον κύριο Τζανακόπουλο και αφορούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Που με ένα αφαιρέφωνο, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχει στον ελληνικό τύπο αυτή τη στιγμή κάθε Κυριακή, φροντίζουν να αναδεικνύουν ένα θέμα, να δημιουργούν ένα γεγονός και από εκεί και πέρα να ακολουθούν, αν θέλετε, συζητήσεις, πολιτικές συνέπειες, οι οποίες καθορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό την ατζέντα που προσπαθεί να θέσει η κυβέρνηση. Όμως όλα αυτά, ξέρετε, εντάσσονται περισσότερο σε μια φεδρή, επιτρέψτε μου τον όρο, προσέγγιση. Γιατί ξέρουμε ότι όταν η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη, προσπαθεί να δημιουργήσει γεγονότα, είτε μέσω υποβολή μοιαίων σκοπίμων δημοσιευμάτων, είτε μέσω αναλυθών με λάσπη δημοσιευμάτων, τα οποία απευθύνονται πολλές φορές στα πολιτικά πρόσωπα. Άρα λοιπόν, θεωρείται περιττό σε ό,τι αφορά, λοιπόν, αυτό, να το σε ό,τι αφορά, τη Νέα Δημοκρατία και τα δάνειά της. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία, ακολουθώντας μια πρακτική που υπήρχε στην μεταπολιτευτική Ελλάδα, με την δύναμη που εξέφραζαν τα πολιτικά κόμματα, με τους νόμους χρηματοδότησης που υπήρχαν, όντως είχε μπει σε μια λογική πολύ μεγάλης δανειοδότησης. Ξέρετε όμως ταυτόχρονα ότι από την πρώτη στιγμή που στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια συμμαζέματος των οικονομικών του κόμματος. Αυτή η προσπάθεια εστιάζεται στο να περιορίσουμε τα πραγματικά έξοδα. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει λειτουργικά έξοδα, τα οποία είναι σχεδόν στο 1/10 των λειτουργικών εξόδων που είχε πριν από 3 χρόνια. Mm-hmm. Στο να περιοριστεί το ανθρώπινο δυναμικό, το προσωπικό που απασχολούσε το ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βεβαίως και στη δυνατότητα ανάδειξης της όποιας ιδιωτικής χρηματοδότησης, για να μπορέσουμε, μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να τιμωρήσει τα παλιά κόμματα ψηφίζοντας κάποιο νόμο με εντελώς διαφορετική δυνατότητα χρηματοδότησης, για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε σιγά σιγά και τις υποχρεώσεις και τα δάνεια τα οποία υπάρχουν. Είναι, θα έλεγα, εξόχως υποκριτικό. Θα έλεγα επίσης ότι είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν βλέπει τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συμμαζέψει τα του οίκου μας, γιατί αυτό ήταν και το δικό του μήνυμα, να λέει αυτή τη στιγμή ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει στον ίδιο δρόμο που στην πραγματικότητα όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι κακός, αλλά ερχόταν από το παρελθόν. Άρα λοιπόν η απάντηση αυτό είναι ότι θα αποπληρώσει μέχρι τελευταίας δεκάρας τα δάνεια. Η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή.